το FC25 είναι εδώ και φέρνει μαζί του νέες προσθήκες και βελτιώσεις στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό franchise της EA Sports. Μετά την επιτυχημένη πρώτη σεζόν της μετά FIFA εποχής, το νέο παιχνίδι υπόσχεται να πάει την εμπειρία σας ακόμα πιο μακριά. Αν είστε φαν του ποδοσφαίρου και ανυπομονείτε να μάθετε τι νέο φέρνει φέτος το FC25, τότε καθίστε αναπαυτικά και πάμε να δούμε όλε τι νέε λεπτομέρειε. Ξεκινώντα από το gameplay, οι βασικέ αρχέ του ποδοσφαίρου, όπω η πάσα, η τρίμπλα και το σουτ, παραμένουν σταθερά όπω και στο FC24. Η φετινή έκδοση προσπαθεί να βελτιώσει διακριτικά αυτέ τι λειτουργίε. Για παράδειγμα, οι πάσες από δύσκολε γωνίες είναι λιγότερο αποτελεσματικέ, ενώ η AI γίνεται πιο επιθετική, κάνοντα περισσότερα φάουλ. Οι τερματοφύλακε νιώθουν διαφορετική χάρη στα νέα playstyles που προσφέρουν ποικιλία στι αντιδράσει του στι έντρε και τι αποκρούσει, χαρίζοντα έτσι μεγαλύτερη αίσθηση ρεαλισμού. Η κύρια εστίαση του FC25 είναι στην αναβάθμιση τη τακτική. Τα player roles κάνουν την παρουσία του αισθητή, με διαφορετικού παίκτε να παίζουν ξεχωριστού ρόλου ανάλογα με το στυλ του. Για παράδειγμα, ο Jude Bellingham ω playmaker θα παίξει πολύ διαφορετικά από τον Τζαμάλ Μουσιάλα ω shadow striker στο ίδιο σύστημα τακτική. Μία άλλη σημαντική προσθήκη είναι οι προσαρμογέ τακτική μέσα στον αγώνα. Με ένα πάτημα στο D-pad μπορείτε να αλλάξετε άμεσα το σύστημά σα σε tiki taka ή counter attack χωρί να χάσετε χρόνο. Αυτή η δυνατότητα δίνει στου λάτρε τη τακτική ακόμα περισσότερα εργαλεία για να ελέγξουν κάθε στιγμή του παιχνιδιού. <Το Τώρα ας μιλήσουμε για τα modes το RAS είναι το νέο mode που αντικαθιστά το Volta και φέρνει μια γρήγορη εμπειρία 5 εναντίον 5 σε μικρότερα γήπεδα με τη χορηγία της Nike. Μπορείτε να το απολαύσετε τόσο στο Ultimate Team όσο και στα άλλα modes, ενώ το χάος των τυχαίων συμπεκτών κάνει το gameplay ακόμα πιο συναρπαστικό. Στο Ultimate Team, οι παίκτες θα βρουν βελτιώσεις που ζήταγαν καιρό, όπως η δυνατότητα διαχείρισης των duplicates για τα squad building challenges Επίση, υπάρχει νέα προσωποποίηση στι EVO κάρτε σα με νέα χρώματα και σχέδια. Όσον αφορά το Season Mode, αυτή τη χρονιά έχουμε σημαντικέ προσθήκε όπω οι γυναικείε ομάδε και οι προσφορέ εργασία, που σα επιτρέπουν να μεταβείτε από ανδρικές σε γυναικείες ομάδε καθώ προχωράτε. Η καλύτερη από αυτέ τι αναβαθμίσει είναι η επιλογή Sim Gameplay. Οι αγώνε εξελίσσονται σε έναν ευχάριστο ρυθμό δίνοντά σα χρόνο για να βρείτε χώρου σε κάθε είδου άμυνα. Ενώ τα ρεαλιστικά καιρικά φαινόμενα βλέπουν τον άνεμο να αλλάζει την τροχιά τη μπάλα στι έντρε ή τι απομακρύνσει. Και φυσικά, ο Ολυμπιακό επιστρέφει στο παιχνίδι μετά την περσινή του απουσία, δίπλα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Το FC25 φέρνει επίση βελτιώσει στην παρουσίαση και τα γραφικά. Η πλήρη εισαγωγέ των αγώνων με κοντινά πλάνα ομάδων και οθόνε σύνθεση επιστρέφουν, ενώ οι επαναλήψεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε το δικό σας πακέτο στιγμιότυπων με τη λειτουργία φωτογραφίας. Και φτάνουμε στην τελική ερώτηση. Αξίζει να αγοράσετε το FC25. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ριζικές αλλαγές, το παιχνίδι συνεχίζει να βελτιώνει διακριτικά όσα χτίστηκαν στο FC24. Εάν αγαπάτε το ποδόσφαιρο και ψάχνετε μια ακόμα καλύτερη εμπειρία στο γήπεδο, το FC25 θα σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν το review μας για το FC25. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα μας reviews. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους.